Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές. Ειλικρινά σχολίαζα από το πρωί ότι παρακολουθώ τους εκπροσώπους των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, όλων ανεξαιρέτως, την επαύριο των αποτελεσμάτων. Όλοι έχουν μία γνώμη για το πώς θα το πάει ο Ερντογάν. Αλλά ο Ερντογάν το πήγε με το Σίσι, κύριε Σταθακόπουλε. Δεν περάσανε 2-24 ώρα από την επανεκλογή του, για την οποία εσείς ήσασταν από τους ελάχιστους, θέλω να το πω αυτό, που δεν είχατε καμία αμφιβολία από τον πρώτο γύρο και πιο πριν από τον πρώτο γύρο. Τι συνιστά όμως αυτή η κίνηση? Η πρώτη κίνηση είναι η αποκατάσταση διπλωματικών επαφών Τουρκίας-Αιγύπτου. Σωστά. Κοιτάξτε. Είναι γνωστό και ανθρώπινο φαινόμενο και κοινωνικό φαινόμενο και συμβαίνει και στον δυτικό βίο, συμβαίνει και στο δημόσιο και στο διεθνή στίβο. Από τη στιγμή που ο Ερντογάν, το ξέραμε, αλλά αποδεικνύεται και για άλλη μια πενταετία και μπροστά υπάρχει χρόνος για business, να το πω έτσι, αποδεικνύεται ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στην Τουρκία και γενικώς θα παίξει ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η κίνηση του Αλ-Σίσι και γενικώς όσες έχουν γίνει μέχρι τώρα και θα δούμε και άλλες άμεσα και από τις μεγάλες δυνάμεις, ουσιαστικά είναι μια δικαίωση του Ερντογάν ότι όντως είναι ο κυρίαρχος και ότι όντως ό,τι και να γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ερντογανική Τουρκία, γιατί μια Τουρκία με άλλη ηγεσία θα ήταν κάτι άλλο, η Ερντογανική Τουρκία λοιπόν είναι παίκτης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ακόμα και το δημοσίευμα του Economist που έλεγε ότι είναι οι πιο σημαντικές εκλογές στον κόσμο το 23 είναι της Τουρκίας, βεβαίως με άλλο πρόσημο εκεί, λέγοντας ότι ρεύει προς τη δικτακτορία η Τουρκία. Εδώ ο Ερντογάν το πούλησε και αυτό έπιασε πάρα πολύ, ούτερο στο ψωμί του ήταν, έπιασε πάρα πολύ στην Τουρκία, ότι βλέπετε ότι από μια χώρα, δεν είμαστε μάλλον μια χώρα που κάνει απλά εκλογές, ούτε καν μια περιφερειακή δύναμη που κάνει εκλογές. Είμαστε μια μεγάλη κεντρική δύναμη επίπεδου Ηνωμένων Πολιτειών, που όλοι ασχολούνται με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν ασχολούνται ξέρω, με τις μικρές χώρες. Με εμάς λοιπόν όμως ασχολούνται, γιατί είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν η κίνηση του ΣΥΣΥ σήμερα, αλλά και γενικώς οι κινήσεις που θα δούμε τις επόμενες μέρες από όλα τα κράτη της περιοχής και ξαναλέω και από τις μεγάλες δυνάμεις και από τις ευρωπαϊκές, είναι ουσιαστικά σαν τα διαπιστευτήρια που έκαναν οι ξένοι πρόξενοι και πρεσβευτές στον εκάστοτε Σουλτάνο, που παρά τους πολέμους που είχαν προηγηθεί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη συνέχεια πήγαιναν στο Top Cap και του επέβαλαν, του παρουσίαζαν τα διαπιστευτήριά τους. Άρα λοιπόν αυτό το βλέπουμε εξυγχρονισμένο στο σύγχρονο κόσμο να ξανασυμβαίνει και ασυζητητή, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Ξέρετε, είμαι της εντελώς ρεαλιστικής σχολής και στο προσωπικό μου βίο και σε αυτά που σχολιάζω. Βλέπουμε ότι η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο είναι παίκτης και είναι και παίκτης πλέον στη διεθνή κακέρα, αποδεδειγμένα. Όχι με θεωρίες, ούτε με φοβικά σύνδρομα, ότι είναι αυτή που είναι. Με αυτήν έχουμε να κάνουμε απέναντι. Και όσο εμείς αυκαλιζόμαστε και φαντασιωνόμαστε πράγματα ή προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την Τουρκία με έναν αξιακό κώδικα, δυτικό ή δικό μας, τέλος πάντων, που είναι λάθος αυτές οι εκτιμήσεις, αν δεν καταλάβεις τι είναι η Τουρκία, στη βάση, στην πηγή της, προσέξτε, να καταλάβεις, όχι να ενστερνιστείς αυτά που λέει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν λοιπόν δεν καταλάβουμε την Τουρκία, θα είμαστε συνεχώς, θα κυνηγάμε πίσω από την Τουρκία τις εξελίξεις ή θα περιμένουμε, αυτό είναι το πιο δυνηρό για μένα, από το 1830 μέχρι σήμερα, τι θα μας πούνε οι προστάτηδες μεγάλες δυνάμεις για να ασκήσουμε εμείς την δικιά μας πολιτική, η οποία που δεν είναι ανεξάρτητη, έτσι, μην γελιόμαστε. Περιμένουμε οδηγίες κάθε φορά για το πώς θα χειριστούμε τα διεθνή θέματα, κυρίως δε τα θέματα Τουρκίας. Ξέρετε, κύριε Σταθακόπουλε, δεν θα πάω πίσω, θα κοιτάξω λίγο μπροστά, γιατί είστε από τους ανθρώπους που για τα πίσω έχετε πει πολλά και για τα αποτελέσματα. Δεν θέλω σήμερα να κάνουμε αποκρυπτογράφηση του αποτελέσματος, αλλά με αφορμή το αποτέλεσμα. Και μιας και το είπατε και έχετε πει πολλές φορές ότι μόνο απρόβλεπτος που δεν είναι ο Ερντογάν, έχει μια πάγια στρατηγική και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όμως κοιτάξτε εδώ τώρα. Το Ισραήλ πάει σε έναν αγωγό με την Κύπρο και ενδεχομένως να αποχαιρετά τον East Med ή να μην τον αποχαιρετά, δεν έχει τόσο σημασία. Ένα το κρατούμε. Πριν πάει, πήγε ο Άμος Χοκστάιν στο Ισραήλ. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, ο Μπλίνκεν πήγε στο Κάιρο. Ωραία. Μετά από αυτό πήγε Άγκυρα Αθήνα. Το Κάιρο τα βρήκε με την Άγκυρα, ήρθε και από εδώ.
Κάιρο, Άγκυρα λοιπόν τα βρίσκουν σήμερα το πρωί, αλλά εμείς με το Κάιρο έχουμε ένα κενό πέραν του 28ου μεσημβρινό. Σωστά. Και ξανά έρχεται ο κύριος Μπλίνκεν με τον κύριο Άμος Χοκστάιν στην περιοχή, όπου συζητάνε ότι πρέπει να δούμε έναν τρόπο συνεκμετάλλευσης, όχι ως χώρες αλλά ως χώρος της ευρύτερης περιοχής. Και σας ρωτώ ευθέως, βλέπετε με την προτροπή συμμάχων Αμερικανών, Γερμανών και τα λοιπά να μπαίνουμε πια σε ένα κανάλι απευθείας διαλόγων και διευθετήσεων? Ναι, ναι, και δεν το λέω τώρα γιατί είναι τα σημεία που το δείχνουν, το δηλοποιούν τέλος πάντων. Αυτό το λέω χρόνια τώρα και μάλιστα μιας και αναφερθήκατε στο θέμα του προβλέπτου και του απρόβλεπτου, δύο βιβλία μου με αυτούς τους τίτλους, το 19 και το 20. Και ετοιμάζω και το τρίτο τόμο τώρα κάποια στιγμή. Ναι, είναι πλήρως προβλέψιμα αυτά, πλήρως αναμενόμενα. Νομίζω ότι όποιος έχει έτσι μια ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων και μια γνώση της ιστορίας και της διαχρονικότητάς της, τα βλέπει αυτά. Δηλαδή είναι πασιφανή, δηλαδή είναι ορατά, φωνάζουν. Όποιος δεν τα αντιλαμβάνει, δεν τα καταλαβαίνει, ή πρέπει να ξαναδιαβάσει ιστορία και να ξαναδεί τα πράγματα, ή τα παραβλέπει για άλλους λόγους και βεβαίως σου λέει ότι όλοι έχουν κοντή μνήμη, δεν πειράζει, θα το ξανασερβίρουμε κάπως διαφορετικά. Ναι, μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο ασυζητητή, το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή σας, το οπτικοποιώ, γιατί το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα, αλλά βοηθάει η οπτικοποίηση. Μας βλέπουν σαν μια κλειδαριά, όπου αφαλώς της κλειδαριάς είναι η Ελλάδα και ο μηχανισμός της κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Το ένα δεν λειτουργεί χωρίς το άλλο. Δηλαδή, τι να κάνεις τον αφαλό, να βάλεις το κλειδί, αλλά να μην υπάρχει μηχανισμός από πίσω να ξεκλειδώσει κάτι, ή τι να κάνεις τον μηχανισμό, αν δεν υπάρχει ο αφαλός, να βάλεις το κλειδί πάλι για να ξεκλειδώσει. Άρα λοιπόν, μας βλέπουν ως περιοχή, χώρο, σαν το λέγει Μεσόγειο, που ξεκλειδώνει Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο. Ιστορικό είναι αυτό το φαινόμενο, δεν είναι τωρινό. Πάντα έτσι ήταν αυτή η περιοχή. Είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας, όπως λέει και το ομώνυμο βιβλίο. Άρα, μας βλέπουν σε ενιαίο χώρο, η προτροπή. Οι επισκέψεις με αφορμή τους σεισμούς τότε. Και βεβαίως συνεχίζεται αυτό και θα συνεχιστεί ασυζητητή. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, βρείτε τα. Τι σημαίνει βρείτε τα όμως? Να βρούμε θέματα, ξέρω εγώ, που η Ελλάδα θα μπορούσε να συζητήσει, να δούμε το θέμα, ξέρω εγώ, της ΑΟΣ, να δούμε το θέμα της Φαλοκρηπίδας. Τι να δούμε, ας πούμε, να δούμε τα 12 ναυτικά μίλια, να δούμε αν θα έχουμε στρατοκοπή στα νησιά. Να δούμε το θέμα της Βόρειας Κύπρου, να δούμε τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, να δούμε το αίτημα της Τουρκίας που αποκαλεί όλους τους μουσουλμάνους μειονοτικούς στα Βαλκάνια, άρα και στη Θράκη, που θεωρεί εθνικά Τούρκους, οι οποίοι βγήκαν και πανηγύρισαν και την νίκη του Ερντογάν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έρχονται καινούργια πράγματα στο τραπέζι, καινούργια συζήτηση για τους ερευνητές και τους αναλυτές γνωστά. Τα οποία όμως πλέον φτάσαμε στο παραένα, έτσι, όχι στο παραπέντε. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να συζητηθούν και ότι η επανεκλογή Ερντογάν, όσο αντέξει και αυτός γιατί έχει θέματα υγείας, δεν ξέρω αν δείτε κάτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν μέσα από το φαρδί του Παντελόνι, φαίνεται καθαρά ότι έχει καθετήρα. Φαίνεται καθαρότατα δηλαδή και έχει και τη σακούλα, ας πούμε, για... λοιπόν, διάσκεψη. Δεν ξέρω τι θέματα υγείας έχει ο άνθρωπος και πόσο θα αντέξει. Σε κάθε περίπτωση όμως η ανανέωση θητείας του για 5 χρόνια δίνει μια σταθερότητα και μια πορεία πλέον της Τουρκίας που οι πάντες θέλουν να την εκμεταλλευτούν. Σου λέει, εντάξει, έχουμε μπροστά πολιτικό χρόνο, πρέπει να κάνουμε business, πρέπει να κάνουμε δουλίτσες. Η Τουρκία στην περιοχή που βρίσκεται γεωγραφικά ευνοεί τους πάντες, τη θέλουν οι πάντες. Η Δύση είναι διατεθειμένη να κάνει πολλές θυσίες, το δείχνει ακόμα. Δεν το έχει πάρει απόφαση ότι η Τουρκία δεν συμπορεύεται πλέον με τη Δύση. Θέλει να κάνει δουλίτσες μαζί της. Η Τουρκία κάνει δουλίτσες, το έχει πει ο Ερντογάν πολλές φορές. Εγώ θα κάνω σαν σημείο αναφοράς, αναφέρω την πέρσι τον Ιούνιο, με ένας χρόνος πέρασε τώρα σχεδόν, με το πέρας ασκήσεως ΕΦΕΣ που είπε ότι παραμένουμε στη Δύση για να κάνουμε δουλειές στρατιωτικές, οπλικών συστημάτων, οικονομίας. Αλλά η πορεία μας είναι η Ευρασία. Και είχε εξηγήσει γιατί η πορεία του είναι η Ευρασία και μάλιστα χωρίς να το ξαναφέρει. Ουσιαστικά αναφερόταν στις θεωρίες τις γεωπολιτικές του Μακίντερ, του Σπάικμαν, μέχρι τη σήμερα του Μερσάιμερ, του Αμερικάνου, του σχολείου του Σικάγο, όπου λένε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας θα το κατέχει αυτός που κατέχει την Ευρασία ως χώρο πηγής
ύδατος, ενέργειας και αφανείς εκτάσεις μεγάλες για να καλλιεργηθούν για να φάει ο κόσμος ψωμάκι στο μέλλον. Ξέρουν ότι βρίσκονται στη δημογραφική αύξηση. Στον αντίποδα με τη Δύση που είναι σε παρακμή, ας πούμε. Κύριε Σταθακόπουλε, επειδή τα καθημάς μας ενδιαφέρουν και παρότι προεκλογικός, αλλά ούτε στη νέα προεκλογική περίοδο για την ώρα υπάρχει διάθεση να συζητηθούν από τα πολιτικά κόμματα ανοιχτά στους Έλληνες, που θα έπρεπε να είναι μείζονος σημασίας. Ακούω βέβαια περιφερειακά όταν μιλάνε για την ενέργεια, όλοι κλείνουν την πράσινη ανάπτυξη σε όλες τις πτώσεις και λένε μάλιστα ότι σιγά σιγά οι υδρογονάνθρακες είναι ξεπερασμένοι. Θέλω απλά να υπομνήσω ότι η μεγάλη πολυεθνική κόλωση, για πάρτι τους φυσικά και όχι για πάρτι καμίας χώρας, όπου πηγαίνουν να ερευνήσουν πλέον λόγω του κόστους, δεν πάνε για μικρά ή μεσαία κοιτάσματα. Αυτό το αποκρύπτουν από τους Έλληνες τα πολιτικά κόμματα. Πάνε για υπερμεγέθη κοιτάσματα. Μόνο τότε ερευνούν. Άρα, να το λάβουμε υπόψη γιατί έχουν έρθει στην περιοχή. Και επειδή και η Τουρκία ψάχνει με κάθε τρόπο να βρει πηγές ενέργειας, είτε από τη Μεσόγειο είτε με αντιδραστήρες, και έχει τεράστιες γραμμές παραγωγής να χρησιμοποιήσει αυτή την ενέργεια. Το ερώτημα εδώ που μου θέτουν και ακροατές είναι: η Ελλάδα τι κάνει? Η παραγωγή έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα όπου με μια καρτέλα μπαταρίες για Playmobil, μου λένε, τη βγάζουμε ένα χρόνο εδώ. Αυτός ο παράγοντας δεν πρέπει να μπει στη συζήτηση? Θα μας ρίξει μια μπαλαντέζα στο τέλος της Τουρκία? Τραβηγμένο, μου λέει εδώ ο φίλος ο Σάκης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει ενδιαφέρον όλο αυτό που περιγράφεται για εμάς άμεσο. Δεν είναι μετά από 10, 15, 20 χρόνια. Ποιος δεν θα ήθελε φιλική ενέργεια στο περιβάλλον? Αλλά μια χώρα καθημαγμένη οικονομικά δεν θα ήθελε να αναταχθεί πολύ γρήγορα? Ναι. Και εδώ πέρα γεννιέται το μεγάλο ερώτημα. Ποιο είναι το όραμα της Ελλάδος? Τι έμπνευση δίνει ο πολιτικός κόσμος σε γέννη στο λαό? Και αν ο λαός έχει και αυτός όραμα, στηρίζει τους πολιτικούς σε κάποιες αποφάσεις που μπορεί να πάρουν, ή θα έχουν οι πολιτικοί που το σκέφτονται συνέχεια κάποιο πολιτικό κόστος και τελικά ο λαός αναλαμβάνει κάποια πράγματα, γιατί είναι κυρίαρχος, μας το λένε κάθε τρεις και λίγο οι πολιτικοί, μας το θυμίζουν και ειδικά την περίοδο των εκλογών. Είναι ο κυρίαρχος ο λαός, δηλαδή κρατεί ο Δήμος? Υπάρχει δημοκρατία δηλαδή με την έννοια του κρατεί ο Δήμος, την ετυμολογική, δεν λέω ή την πολιτική ή την αναλλαγή κυβερνήσεων ή εκλογών, μιλάω για την κυριολεξία. Κρατεί ο Δήμος? Και αν κρατεί ο Δήμος, είναι απλά υπήκοος, υπό και ακούει, ή είναι πολίτης, που σημαίνει ότι είναι ενεργός? Αυτά είναι ερωτήματα που ο καθηγητής μου ο Κοντογιώργης θέτει συνέχεια στο δημόσιο διάλογο. Δεν νομίζω ότι έχουν απαντηθεί από τον πολιτικό κόσμο, και δεν έχουν απαντηθεί όχι γιατί δεν θα τα απαντήσει κάποιος αν ερωτηθεί, δεν έχουν απαντηθεί στην πράξη. Δηλαδή, το ίδιο λέμε ακριβώς, γιατί καλό είναι να μου λένε προγράμματα περί πράσινης ανάπτυξης, αλλά βλέπω ότι αποφεύγουν σαν το διάολο στο λιβάνι ακόμη και τις έρευνες των υδρογονανθράκων. Όποιοι τις έχουν προχωρήσει, τις έχουν απλά για να τις αφηγούνται ότι τις έχουν προχωρήσει. Στο πεδίο, για να πεις ότι μιλάς για αυτά, θα πρέπει να καθορίσεις και το περιβάλλον σου. Σας είπα ευθέως, πέραν του 28ου μεσημβρινού, δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Και τώρα η Αίγυπτος ξαναζεσταίνει σχέσεις με την Άγκυρα. Έτσι. Όλα αυτά τι σας λένε τελικώς? Θα έρθουν οι αμερικανικοί κολοσσοί, ναι, θα εκμεταλλευτούν την περιοχή και θα δίνουν στον καθένα ανάλογα με τον πληθυσμό και τελειώσαμε? Αυτό θα συμβεί? Ναι, ασυζητητή, και μάλιστα αυτό δεν λέει και η Τουρκία. Α, μάλιστα. Η ιδέα Ελλάδα από το 1830 και μετά, να το καταλάβω εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση, δεν κάνει τίποτα ανεξάρτητα αν δεν πάρει, προσέξτε, όχι την συνένεση τύπου συμμαχίας. Α, ρε παιδιά, τι λέτε κι εσείς? Όχι. Περιμένει κατευθυντήριες οδηγίες για το τι θα κάνει και στα εσωτερικά της, κυρίως στα οικονομικά. Θυμόμαστε τα χρόνια των μνημονίων. Τι περιμέναμε να ακούσουμε από Τρόικα ή από Γερμανούς, στην κυριολεξία προς Σόιμπλε. Και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και διοπλικών συστημάτων και πώς θα χειριστούμε κάποια θέματα γεωπολιτικά, περιμένει ειδικά από τις ΗΠΑ. Αυτά τώρα μην γελιόμαστε, έτσι, δηλαδή μην φοβόμαστε τις λέξεις. Δεν ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό λοιπόν, το οποίο είναι κατανοητό, αν θέλετε, ρεαλιστικά ότι συμβαίνει, και ειδικά σε μικρές χώρες, σε έκταση και σε πληθυσμό σαν εμάς. Με δυνατότητες βέβαια μεγάλες, τις οποίες όμως δεν εκμεταλλευόμαστε, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η εντελώς ανεξάρτητη πολιτική.
Και αντιλαμβάνομαι τις συμμαχίες και τις προτροπές των συμμάχων. Τις αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ελλάδα πάντοτε περιμένει συμβουλές και οδηγίες για το τι θα κάνει. Χωρίς να έχει και αυτή μια αντιπρόταση, να πει: ξέρετε, σκέφτομαι αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας? Εδώ τώρα συμβαίνει ακριβώς ανάποδο. Πείτε μας τι να κάνουμε. Ναι. Όσο συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Εγώ τα λέω αυτά, κύριε Σταθακόπουλε, γιατί θέλω να υπομνήσω ότι μεγάλοι Έλληνες ερευνητές πανεπιστημιακοί, ο κύριος Φόσκολος, ο κύριος Καριώτης, ο κύριος Ζελίδης, ο κύριος Κονοφάγος, δεν είναι ολιγότεροι, για να το καταλάβει και ο κόσμος, πράσινοι από άλλους. Λένε όμως κάτι αυτονόητο, ότι αυτά τα 30-40 χρόνια που όλοι λένε ότι παρατάνε τους ενεργειακούς πόρους, αλλά όλοι πέφτουν μέσα στους ενεργειακούς πόρους, και σε εμάς πουλάνε την πανάκριβη και ξεπερασμένη, να ήταν και προηγμένη, ξεπερασμένη πράσινη τεχνολογία, αλλά για πάρτι τους κρατάνε λιθάνθρακες, φυσικά αέρια και πάει λέγοντας. Έτσι. Εμείς τι κάνουμε ως χώρα με τέτοιους δείκτες οικονομικούς? Και για να τα κάνεις όλα αυτά, φυσικά θα έπρεπε να έχεις ξεκαθαρίσει ποια είναι τα όρια των θαλασσίων ζωνών σου. Να το έχεις ξεκαθαρίσει στους γείτονες. Διότι όταν δεν τα αφήνεις και στην τελική, κύριε Σταθακόπουλε, επειδή έχετε εμπειρία, ωραία, εσύ τα αποκλείς όλα αυτά. Θες μόνο τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, που δεν ξέρω προς όφελος ποιον, αλλά τέλος πάντων θες μόνο αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι επειδή εσύ δεν τρυπάς, δεν θα πάει να τρυπήσει άλλος? Ακριβώς. Και θα τρυπήσει, και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι γίνεται ένα κονσόρτσιο, μια κοινοπραξία ουσιαστικά, άτυπη, που να γίνει και τυπικά, των χωρών εδώ πέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοιτάνε βεβαίως το κοινό του συμφέρον, το ατομικό συμφέρον και μετά το κοινό συμφέρον της περιοχής. Και μέσα από εκεί έρχονται και οι Αμερικανοί και άλλοι να δουν τι μπορούν να εισπράξουν από όλο αυτό. Ο κατ' εμέ, άσχετα χρυσό με το χάπι, ο αδύναμος κρίκος εδώ στην περιοχή, γιατί είναι αδύναμος κρίκος, υπό ποια έννοια, ότι δεν έχει καθόλου αυτόβουλη, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, δεν έχει αυτόβουλη έτσι, θέληση και διάθεση να πει: ξέρετε κάτι, και εγώ θέλω αυτό, και εντάξει, θα ωφεληθείτε κι εσείς με ένα εργολαβικό αντάλλαγμα, αλλά εγώ θέλω αυτό σε κάθε περίπτωση. Εδώ πέρα είναι ακριβώς, παιδιά, ωραία, να χρησιμοποιήσετε με ως μπαλαντέρ για να παίξετε το παιχνίδι σας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σε αυτό το πόκερ, μάλλον σε αυτό το μπαλαντέρ, ας πούμε στο κουμκάν το οποίο παίζεται, το μπαλαντέρ είναι η Ελλάδα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν. Άρα λοιπόν, ο ρόλος Ελλάδας ως μπαλαντέρ είναι χρήσιμος, ασυζητητή, πλην όμως δεν ξέρω αν τα ωφέλη τα οποία θα αποκομίσει ως εργολαβικό αντάλλαγμα, αυτό δεν έχω τέτοιους δείγματα, άρα λοιπόν πιθανολογώ ότι δεν θα έχει και τόσο καλά αποτελέσματα, άσχετα αν χρυσωθεί το χάπι, με τη λογική κερδίσαμε, με τη λογική τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο και τι θέλετε, όλα αυτά τα ψευδοδιλήμματα τα οποία υπάρχουν. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί λοιπόν, όπως λέω, ως μπαλαντέρ, και αυτό αναμένω δηλαδή. Να, δεν περιμένω κάτι διαφορετικό. Η Τουρκία από την άλλη μεριά είναι σύμφωνη σε αυτό που περιγράψατε προηγουμένως και ουσιαστικά θέλει την Ελλάδα όχι να την κατακτήσει. Με την έννοια αυτή να βάλει ομιγέννητο καμία σημαία τουρκική, ξέρω εγώ, στην Ακρόπολη. Η Τουρκία δεν το θέλει αυτό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως από το 22 και μετά που το χώνεψε. Η Τουρκία θέλει να έχει την Ελλάδα ως μια περιοχή buffer μεταξύ του δυτικού κόσμου, της Ανατολίας που πια από αυτή και της Ευρασίας που στρέφει. Γιατί δεν στρέφει, γιατί το λέει απλά Ερντογάν, γιατί το 70% του πληθυσμού είναι βαθιά αντιδυτική, ασχέτως του κόμματος που ψήφισαν τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν θέλει την Ελλάδα σε μια τέτοια περιοχή. Να το δώσω και λίγο ιστορικά, να το καταλάβουν πιο εύκολα οι ακροατές σας, περίπου όπως ήταν η Μολδοβλαχία, διοικούμενη από φαναριώτες, μεταξύ τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας και Οθωμανικής. Κάτι τέτοιο, όπου η Ελλάδα, ό,τι και αν κάνει, δεν θα παίρνει μόνο τη σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών, παραδείγματι, αλλά θα παίρνει και τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Η δε όποια συνδιαχείριση είναι εκμετάλλευση. Αυτό μας το λένε δηλαδή. Δεν είναι κλείνω τώρα εικασίες. Η Τουρκία θα λέει στην Ελλάδα, θα έχουμε μια συνδιαχείριση όπου θα είναι μια λεόντιο συμφωνία, 80 Τουρκία, 20 Ελλάδα, γιατί είναι αναλογικό σε σχέση με τον πληθυσμό και την έκταση των χωρών. Και τι κερδίζει η Ελλάδα από όλο αυτό? Τι μας λένε οι Τούρκοι? Κερδίζουμε την ησυχία μας, διότι δεν θα χρειαζόμαστε να πάρουμε οπλικά συστήματα για να το φόβο να μας επιτεθεί η Τουρκία, και η Τουρκία θα μας παρέχει αυτή την προστασία, θα έχουμε ησυχία, θα είμαστε σε ένα είδος άτυπης, κάποτε για τους παλαιότερους που θυμούνται Benelux, δηλαδή κάποιων χωρών,
θα μπαίνω, βγαίνουμε εύκολα, το εμπόριο θα γίνεται και ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία για αυτά τα οποία λέει η Τουρκία. Θα τα βάλουμε τη σειρά. Δεν κάνουμε ιδιωτικές business μεταξύ μας, Έλληνες και Τούρκοι. Κάνουμε. Δεν είναι οι Τούρκοι παρόντες σε όλα τα δημόσια έργα στην Ελλάδα ως υπεργολάβοι. Το επιτρέπει ο νόμος 44-12 το 16, όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος και είναι ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές χώρες θα κάνουν ευρωπαϊκές εταιρείες και ελληνικές σαφώς. Δεν μπορούν να τα πάρουν τρίτες χώρες. Όμως τρίτες χώρες μπορεί να επισέλθουν στα δημόσια έργα της Ευρώπης, άρα και της Ελλάδος, γιατί έχουμε ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας με τον νόμο 44-12 του 16, όπως ισχύει σήμερα. Όπου οι υπεργολάβοι σε πάρα πολλά δημόσια έργα στην Ελλάδα είναι Τούρκοι. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που business γίνονται στον δημόσιο τομέα, business γίνονται στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερα, τι να κάνουμε. Από τη στιγμή που περνούν, όχι μόνο για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά και για να ψάρεψουν, για να κάνουν διάφορα έτσι, θέματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία αμφισβήτησης και αρχικών δικαιωμάτων σε θαλάσσιες περιοχές και ζώνες. Αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία ήταν και είναι παρούσα. Δηλώνει παρούσα, το δείχνει στους τρίτους, το ξέρουν οι τρίτοι. Και από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν ασκεί δικαιώματα που εκπορεύονται από το διεθνές αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά ακόμα και από νομοθεσία της Ευρώπης Natura, όπου η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει περιπολίες για προστασία περιοχών Natura έξω και από τα 12 ναυτικά μίλια. Διότι οι χάρτες Natura της Ευρώπης έχουν ως επόπτες των περιοχών αυτών, ξαναλέω, έξω από τα 12 ναυτικά μίλια, τους Έλληνες. Δεν τους Τούρκους βέβαια, ως ευρωπαϊκή χώρα έχουν τους Έλληνες. Και η Ελλάδα το φοβάται να το κάνει αυτό. Δεν το κάνει. Υπάρχουν οι χάρτες. Είχα κάνει ένα άρθρο πριν 3 χρόνια, νομίζω, στα Νέα. Είχε πει και έτσι κεντρικό για αυτό το θέμα. Υπάρχουν χάρτες που προστάτης των περιοχών Natura στη Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο και δει στο Αιγαίο, είναι η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα και έξω από τα 12 ναυτικά μίλια νομιμοποιημένα. Αντί λοιπόν να κάνουμε μια προβολή σημαία σε αυτές τις περιοχές με αφορμή Natura, δηλαδή προστασία του περιβάλλοντος, δεν το κάνουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και θέλησης και όχι δικαιωμάτων τα οποία έχουμε. Μάλιστα. Εσείς μου απαντήσατε γιατί δεν τα πολύ συζητάνε το πολιτικό σύστημα πριν τις εκλογές. Θέλω να κλείσουμε με 2 γρήγορες επισημάνσεις σας σήμερα. Είδατε, δεν στάθηκα πολύ στο εκλογικό αποτέλεσμα. Η μία επισήμανση. Ισχύει η εκτίμηση που κάνετε ότι πίσω από τους συμβολισμούς 100 χρόνια Ιούλιο από συνθήκη της Λοζάνης, 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας τέλη Οκτωβρίου, θα δούμε μόχλευση από πλευράς Ερντογάν? Ναι. Ο Ερντογάν είναι της λογικής πολιορκίας. Είναι αναθεωρητικός, αλλά πολιορκεί, δεν κάνει επιθέσεις άμεσες. Λεκτικά μας απαξιώνει, μας προσβάλλει, θα το συνεχίσει. Τη συνθήκη Λοζάνης δεν θεωρεί απλώς ότι πρέπει να θεωρηθεί, θεωρεί ότι είναι νεκρή, παρότι καθορίζει σύνορα. Και 29 Οκτωβρίου, το 23 έχουν 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, αφού εσωτερικά αποθεώσει τον Κεμάλ ως γαζί του Σουλτάνου, λέγοντας ότι οι επίγονοι του Κεμάλ από τον Ιουνιού και μετά διαστρέβλωσαν το μήνυμά του. Άρα θα καρποθεί τη δόξα του Κεμάλ και θα πει ότι εγώ είμαι ο συνεχιστής του και όχι εσείς, η πλευρά Κιλιθάρολου δηλαδή, γιατί εσείς διαστρέψατε το νόημα του Κεμάλ. Εγώ είμαι, τον οποίο δοξάζω ως γαζί του Σουλτάνου όταν πολεμούσε τις συμμαχικές δυνάμεις της Αντάν τα βουνά της Τουρκίας. Αφού το κάνει αυτό, ναι, θα ξαναστραφεί και θα ξαναθυμίσει τα θέματα της Λοζάνης και κατά της Ελλάδος και ουσιαστικά αφού μας απαξιώνει και θα μας προσβάλλει λέγοντάς μας ότι είμαστε το Πορτορίκο των ΗΠΑ στη Μεσόγειο, ότι είμαστε το μωρό που όλο διαμαρτύρεται και κλαίει και ξέρετε και αυτές τις γνωστές γελιογραφίες που κάνουν, που όταν μας βάζει μία πιπίλα, δηλαδή μας χρηματοδοτεί, μας λέει η Ευρώπη τι να κάνουμε, σταματάμε να γκρινιάζουμε. Και ότι τέλος πάντων τέτοιου είδους χώρες σαν και εμάς, σύμφωνα με τα λεγόμενα Τούρκου Προέδρου, αλλά και των υπόλοιπων εθνικιστών, 25% της Εθνοσυνέλευσης είναι ακραία εθνικιστές αυτή τη στιγμή, λένε ότι η Ελλάδα είναι το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης και γενικά του δυτικού κόσμου. Μας κάνουν τα χατήρια και ότι μπορούμε τελικά και επιβάλλουμε, ισχύει αυτό το λέμε, ότι επιβάλλουμε τελικά τη δικιά μας πολιτική μέσα από τους μεγάλους κατά της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία βλάπτεται γιατί ακούνε εμάς τους κακομαθημένους. Εμείς λέμε ακριβώς το ανάποδο, ότι η Τουρκία ωφελείται γιατί χρησιμοποιείται ως αναγκαίο κακό από τη Δύση εις βάρος Ελλάδος. Βλέπετε ότι έχουμε διαφορετική ανάγνωση τα ίδια αποτελέσματα. Όμως δεν πιθανολογώ, επεισόδιο θερμό επίπεδου ημίων, να το πω έτσι,
όσο είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, γιατί αυτή είναι η λογική και η φιλοσοφία του. Παίρνει αυτά που θέλει λίγο-λίγο, έχω ένα σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή και τα παίρνει λίγο-λίγο πολιορκητικά. Πρότυπο του οι Ακιντζίδες, αυτοί που έκαναν επί Σελτζούκων και Οθωμανών την άλωση από μέσα λίγο-λίγο-λίγο-λίγο-λίγο του Βυζαντίου. Αυτή είναι το πρότυπό του. Σας λέω και τα μυστικά μου, δηλαδή πώς προβλέπω τι θα κάνει ο Ερντογάν. Μελετώντας την Οθωμανική ιστορία. Μελετώντας την Οθωμανική ιστορία, βλέπεις τι θα κάνει ο Ερντογάν σήμερα, ξεχρονισμένα. Αυτά κάνει. Εντελώς όμως. Και από εκεί και πέρα, η προτεραιότητά του στα επόμενα χρόνια, όσο είναι καλά στην υγεία του και συνεχίζεται και μπορέσει, είναι η ρωμαϊκού τύπου αποθέωσή του. Άρα συνταγματική αναθεώρηση, για να μην πω συντακτική, συνταγματική. Θα μπορούσε, αλλά κυρίως θα με ενδιαφέρει η μεταρτογανική εποχή. Που σημαίνει τι, εδώ με ρωτάνε πολλοί. Θα δώσει δακτυλίδι σταδιακά σε κάποιον, στο Γκαλίν για παράδειγμα, ή στον αρχηγό της ΜΙΤ, το Χακάν Φιντάν, ή μπορεί να πάει και απέναντι στον Ιμάμογλου, όπως μας έχετε πει. Ναι, μπορεί να πάει και απέναντι. Αυτό είναι μια πρακτική των Οθωμανών, οι οποίοι κοιτούσαν δύο πράγματα. Πρώτον, ποιος είναι άξιος και ικανός να συνεχίσει το όραμά τους. Τη Μεγάλη Τουρκία. Αυτό υπάρχει ως πρότυπο μέσα τους. Άσχετος ποιος είναι διοίκητης της Τουρκίας. Αυτό υπάρχει. Το έχει και ο Ερντογάν και το έχουν και κάποιοι, τους διακρίνει ήδη που το έχουν αυτό και έχουν αυτό το δυναμισμό για να συνεχίσουν το δικό του όραμα και μέλλον. Βάζω βέβαια και τη δικιά τους ταυτότητα και σφραγίδα, η μελλοντική. Από την άλλη μεριά όμως είναι να εξασφαλίσει τη δικιά του αποθέωση, θέωση, αγιοποίηση, αν θέλετε. Θα ήθελε πάρα πολύ να την καταστρέφει το πορτρέτο του Κεμάλ, το δικό του, για τα επόμενα 100 χρόνια. Είναι σίγουρα σημείο ιστορικό, αναμφίβολα, στην τουρκική ιστορία. Αν θα είναι τώρα ο Ηρόστρατος που έκαψε τον Ατσαδέμιδο στην Έφεσο και έμεινε στην ιστορία ως ο ανόητος που κατέστρεψε τη χώρα του με τον αντρακειμένο, ή όντως έδωσε μια όθηση για τα επόμενα 100 χρόνια, θα το δείξει η ιστορία. Αλλά τον ενδιαφέρει πρωτίστως η στεροφημία του. Πια είμαστε σε αυτή τη φάση. Το ποιο θα πάρει το δαχτυλίδι το ξέρει, το πιθανολογεί. Δεν θα του το πει, γιατί αν του το πει θα γεννηθούν ορέξεις από τον άλλον να φύγει γρήγορα από το γάρι για να λάβει ο άλλος. Δεν του το λέει για να μην έρθουν οι ορέξεις. Αφήνει υπονοούμενα ποιος θα μπορούσε να είναι. Και τελευταία στιγμή θα κάνει την κίνηση Λαμς. Θα δώσει σε αυτόν που θεωρεί άξιο συνεχιστή και θα του σώσει την στεροφημία του και μπορεί να είναι όχι μόνο από το δικό του δικιά του πλευρά, αλλά μπορεί να είναι και από την αντίθετη πλευρά. Τώρα, η μάμου θα είναι κάποιο άλλο, δεν ξέρω, αλλά μην ξαφνιαστούμε, να είμαστε καλά και να το συζητάμε στο μέλλον, αν θα δώσει σε κάποιον άλλον το δαχτυλίδι. Δημήτρη Σταθακόπουλο, θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είδατε, ξεφύγαμε λίγο. Δεν θέλαμε να τον ξαναβάλουμε στα ίδια και στα ίδια και καλώς το κάναμε κατά τη γνώμη μου, γιατί αυτά που έρχονται έχουν αξία. Πλέον. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σταθακόπουλε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στους ακροατές.